είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Είναι εντυπωσιακό ότι από τη μία ο Ερντογάν προ ορισμένων ετών καθίβριζε τον Σίση με τον πιο έτσι έντονο τρόπο και αυτή τη στιγμή βλέπουμε να, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, έχουν ήδη τοποθετηθεί πρέσβεις ένθεν κακήθεν μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας και πράγματι όπως λέτε τέλη του Ιούλη να ταξιδεύει στην Άγκυρα. Είναι λίγο διαφορετική η περίπτωση από ό,τι στην Λιβύη, διότι στη Λιβύη στην ουσία η σχέση Τουρκίας-Λιβύης είναι διαφορετική από την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος είναι ένα κυρίαρχο κράτος. Ο Σίση δεν μπορεί να συγκριθεί με τα φερέφωνα με τα οποία η Τουρκία, να το πω έτσι, έκανε δουλειές μετά την πτώση του Καντάφη. Και επομένως δεν θα είναι τόσο εύκολο εν μια ανοιχτή να στήσει ένα αντίστοιχο μνημόνιο ή ακόμη και μια οριοθέτηση. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχει στο μυαλό του Ερντογάν. Δηλαδή θα ήταν αφελής κανείς αν έβαζε αυτές τις εξελίξεις δίπλα ή μέσα στην μεγάλη εικόνα όπου η Τουρκία διαρκώς διαμαρτύρεται και θεωρεί ότι η ΑΟΣ της Ελλάδας στον Ανατολικό Αιγαίο και στη Μεσόγειο σταματάει στα 6 μίλια της Καρπάθου. Θα ήταν αφελής λοιπόν από τη μία να βλέπει κανείς αυτό και από την άλλη να θεωρεί ότι όχι, ο Ερντογάν απλώς ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση των σχέσεων με τις γειτονικές του χώρες. Πάντως, σας λέει κάτι αυτή η πλήρη μεταβολή της αντίληψης της εξωτερικής πολιτικής Τουρκίας που προσπαθεί να κλείσει το ένα μετά το άλλο τα όσα μέτωπα είχε στην περιοχή, Σαφέστατα, η Τουρκία βλέπει ότι υπάρχει μία αλλαγή φάσης στην στιγμή που βρισκόμαστε. Βλέπει την Κύπρο να προσπαθεί να αναβαθμίσει τον εαυτό της. Θεωρώ σημαντική εξέλιξη την άρση του εμπάργκο που συνέβη προορισμένου καιρού από τις ΗΠΑ. Θα βλέπει αυτά η Τουρκία, αλλά η Τουρκία δεν κάνει και ενέργειες δευτερογενείς και δευτεροχρονισμένες όπως δυστυχώς κάνει η Ελλάδα. Οπότε δεν θα πρέπει να ερμηνεύσουμε αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας ως κινήσεις απάντησης ή αποκατάσταση πραγμάτων. Εγώ τις θεωρώ ad hoc αν θέλετε και ουσιώδης υλοποίησης μιας στρατηγικής επανατοποθέτησης της Τουρκίας ως του κεντρικού παίκτη στην περιοχή και με αυτόν τον τρόπο να περάσει και ένα μήνυμα και σε όλους τους μεγάλους παίκτες και στις ΗΠΑ. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παύλο, εσείς μάλιστα το κάνατε και δημόσια με πυκνή αρθρογραφία και σχολιασμό στο Twitter. Είπατε ότι δεν πρέπει να προσπεράσουμε τόσο αβασάνιστα αυτά τα σχέδια του ΝΑΤΟ αμερικανικής εμπνεύσεως. Αφενός μεν για τα στενά, αφετέρου δε για τη μετατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας από κρατική οντότητα σε χώρο με συντεταγμένες. Ναι, αυτή είναι μια εξέλιξη η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν ένα πρώτο ερώτημα είναι γιατί η Καθημερινή αποφάσισε να το βγάλει αυτό στην επιφάνεια προ λίγων ημερών. Δηλαδή είναι διότι όπως κανείς θα φανταζόταν θέλησαν κάποιοι άνθρωποι να εκθέσουν τα παιχνίδια της Τουρκίας. Να θυμίσω, επειδή έγραψα και ένα τουί αναφερόμενο σε μια τοποθέτηση του κυρίου Συρίγου. Υπάρχει μια αλήθεια στο γεγονός ότι η εμφάνιση και η χρήση συντεταγμένων δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα για πρώτη φορά. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μια ποιοτική αναβάθμιση αυτής της κατάστασης. Δηλαδή και στο παρελθόν οι νατοϊκοί χάρτες δεν περιείχαν ονομασία. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχε μια αναφορά στο FIR της Νικοσίας, των Νικοσίας, συγγνώμη, στα αγγλικά δηλαδή, Λευκοσίας, και στην αεροπορική βάση της Πάφου. Της Πάφου, ναι. Ακριβώς. Αυτό το οποίο τώρα συμβαίνει λοιπόν, αναρωτιέται κανείς, είναι άραγε ότι απλώς εκθέτουμε μια επιλογή της Τουρκίας που όντως φαίνεται ότι η Τουρκία αυτό το ζήτημα για τους χύψη λόγους αποφάσισε να σταματήσει να το διατηρεί στο σιωπηλό επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας του ΝΑΤΟ και να θέλει να το αναβαθμίσει, να απαιτήσει δηλαδή από όλα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας να χρησιμοποιούν συντεταγμένες, προσέξτε, όχι για όλες τις περιοχές όπου θα γίνονται οι νατοικές ασκήσεις, μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Και αυτό είναι το κομβικό σημείο.
Ή από την άλλη μεριά, αυτό πλασάρεται τώρα στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα λίγες μέρες πριν το Βίλνιους για να μετρηθούν αντιδράσεις. Εγώ αφήνω και τα δύο ανοιχτά. Δεν είμαι βέβαιος ότι δεν ισχύει το δεύτερο. Και ο λόγος που το θέτω είναι διότι σε μια προσπάθεια εξομάλυνση βλέπουμε ρητορικές οι οποίες αμέσως και από τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος πήγε στην Κύπρο προχθές, αναπτύσσονται και διαρκώς στη δημόσια σφαίρα και στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα βγαίνουν κείμενα ανθρώπων και κοντά στο πρωθυπουργικό περιβάλλον και ανθρώπων του ΕΛΙΑΜΕΚ, οι οποίοι διαρκώς προσπαθούν να πιέσουν στην κατεύθυνση. Δεν ξέρουν και οι ίδιοι ενδεχομένως ή ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί άλλοι χρησιμοποιούν τον όρο διάλογος, άλλοι χρησιμοποιούν τον όρο διαπραγμάτευση, μόνο ότι οι δύο αυτές έννοιες διαφέρουν παρασάγκας. Το δεδομένο είναι ότι προσπαθούν, επί τη βάση που εγώ χαρακτηρίζω, αυτού που εγώ χαρακτηρίζω ψευδαίσθηση, να επισπεύσουν μια διαδικασία με την Τουρκία. Επομένως τώρα, αυτή η εμφάνιση της υπόθεσης των συμπεταγμένων, η οποία έρχεται, προσέξτε, πακέτο από την Τουρκία με το αίτημα για την τουρκική ονομασία των στενών. Ναι. Επιδιώκουν δηλαδή μία, να το πω έτσι, τροποποίηση των παραμέτρων της συνθήκης του Μοντρέ. Και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον να ληφθεί υπόψη το εξής, ότι η συνθήκη του Μοντρέ του 1936 που έδωσε στην Τουρκία τον έλεγχο, τον στρατιωτικό έλεγχο των στενών των Δαρδανελίων μαζί με την Ήμβρο και την Τένεδο, προέβλεπε ταυτόχρονα, οι οποίες φυσικά είναι περιοχές στρατικοποιημένες, έτσι δηλαδή. Εννοείται. Προέβλεπε ταυτόχρονα, μολονότι στην σύμβαση του Μοντρέ αυτό δεν είχε διατυπωθεί ρητός και αυτό ήταν μια έτσι, αβελτηρία της τότε ελληνικής διπλωματίας. Δεν είχε δηλαδή αναφερθεί ρητός ότι και η Λίμνος και η Σαμοθράκη εξαιρούνται της διαδικασίας της αποστρατικοποίησης. Ωστόσο, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας με επιστολή του εγγράφως αναγνώρισε το δικαίωμα της Ελλάδας να εξαιρείται της τη χάνει της μη αποστρατικοποίησης κατά αναλογία, ή κατά αμοιβαιότητα, το οποίο όπως θα έλεγε κανείς. Εγώ λοιπόν, βλέποντας τώρα αυτήν την διαδικασία με την Τουρκία να θέτει αυτό το αίτημα, αναρωτιέμαι και προβληματίζομαι τι θα κάνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ή στα μέσα της εβδομάδας ο Πρωθυπουργός στο Βίλνιους. Διότι εδώ δεν είναι το θέμα ότι εντάξει, έχουμε μία χρήση συντεταγμένων, υπήρχε και πριν σε εσωτερικά επιχειρησιακά το σχέδιο του ΝΑΤΟ, υπήρχε σε κανένα δύο χάρτες, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά τώρα η Τουρκία έρχεται και φαίνεται ότι το έχει συζητήσει το θέμα ήδη εσωτερικά, εννοώ υπηρεσιακά στο ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι δεν έχουν υπάρξει, φαντάζομαι, πέραν της Ελλάδας άλλες έντονες αντιδράσεις. Μην γελιόμαστε, δεν είναι κάποιος σύμμαχος ο οποίος θα είναι πιο ενδιαφερόμενος από την ίδια την Ελλάδα να πει όχι σε κάτι τέτοιο. Και άρα λοιπόν φαίνεται ότι η Τουρκία επιδιώκει αυτή τη στιγμή να στην ουσία θέσει τις βάσεις κατάργησης, ακόμη και σε αυτό το επιχειρησιακό νατοϊκό σχέδιο, της υπόστασης της Κύπρου. Αυτό δεν είναι μικρό, διότι όταν από μια χώρα, από έναν έθνος, από έναν λαό του καταργείς το όνομα, στην ουσία καταργείς τον ίδιο. Δηλαδή δείχνεις ότι θες να καταργείς τον ίδιο. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση δεν είναι τόσο το γεγονός της απέτησης χρήσης συντεταγμένων μόνο για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά το γεγονός ότι η Τουρκία αυτό το προβάλλει και η Ελλάδα δεν φαίνεται να το έχει ξεκόψει μαχαίρι μέχρι στιγμής. Δεν θέλω να προδικάζω, αλλά θα πρέπει ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αντιπροσωπεία στο Βίλνιους την επόμενη εβδομάδα πολύ σαφέστατα και κατηγορηματικά αυτό το πράγμα να το κόψει. Δεν μπορεί δηλαδή να αφαιθεί μια οποιαδήποτε διαδικασία αντίληψης ότι ναι, η Ελλάδα σε αυτή την περιοχή δέχεται, γιατί η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή αν η Ελλάδα δεν το πράξει αυτό, ποιος θα το πράξει για λογαριασμό της Κύπρου? Ο λόγος που αναφέρω από την άλλη μεριά το ζήτημα των στενών είναι ότι από τη στιγμή που η συνθήκη του Μοντρέ και οι ίδιοι οι Τούρκοι από την πλευρά τους αποδέχονται ότι και η Ελλάδα έχει τέτοιο δικαίωμα μη αποστατικοποίησης σε Λίμνο και Σαμοθράκη, δεν καταλαβαίνω γιατί η ελληνική πλευρά δεν ασκεί την οποιαδήποτε
πίεση στην Τουρκία. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου διαπιστώνουμε τα τελευταία λίγα χρόνια, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις και στο Ξύνθης και στη Θράκη και στο Αιγαίο το 2020, στον Εύρωνο, σε μια κατάσταση όπου η Ελλάδα διαρκώς φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένη, πέραν του επικοινωνιακού και πέραν των δηλώσεων, των αγκαλισμών, των αναφορών φιλίας κτλ., η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να βάλει την Τουρκία να συμμορφωθεί και να μην είναι στο κατόπι των εξολήψεων. Αυτό που με προβληματίζει, κύριε Ταχύνη. Να το κάνω λίγο πιο πιεστικό, κύριε Παύλο. Σας διαβάζω. Χθες είχαμε συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, τον κύριο Κοέν. Και λέει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στις δηλώσεις: η Ελλάδα είναι έτοιμη να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί με την Τουρκία, ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες διαλόγου, στη βάση βεβαίως του διεθνούς δικαίου και ιδίως του δικαίου της θάλασσας. Έχω την εντύπωση ότι η εικόνα που δίνουμε ως εξωτερική πολιτική της χώρας, και εννοώ τη συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος σε σχέση με την Τουρκία, είναι ότι τρέχουμε και δεν φτάνουμε να τα βρούμε όπως μας συμβουλεύουν οι σύμμαχοί μας. Και επειδή μου είναι λίγο παράδοξη αυτή η βιασύνη, δηλαδή να έχεις μια ευελιξία, αλλά δεν πρέπει να θέσεις κάποιους όρους για να πας σε ένα τραπέζι καταρχήν διαλόγου όπως στο Βίλνιους. Εδώ η Τουρκία σου λέει: τα στενά θα τα πούμε διπλά τουρκικά. Την Κύπρο θα την αναφέρουμε, το θέλει, με συντεταγμένες. Έχω μια συγκεκριμένη αναθεωρητική ατζέντα έναντι της Ελλάδας. Ισχύει το κάζους μπέλι. Θέλω αποστρατικοποίηση. Υπάρχουν νησιά που εμείς αμφισβητούμε την ιδιοκτησία τους. Δεν πρέπει να θέσεις κάποιους όρους, όχι για διαπραγμάτευση, για να μπεις καταρχήν στην έναρξη ενός διαλόγου. Δηλαδή, θα πας να κάτσεις σε ένα τραπέζι με κάποιον που σου λέει: τα θέλω όλα. Καταρχήν, να σας θυμίσω κάτι που νομίζω είχαμε κουβεντιάσει ήδη από τον Οκτώβριο πέρυσι και το είχατε πολύ σωστά έτσι συνοψίσει και ωραία επισημάνει, ότι σε τις συμμαχίες δεν έχει αξία τόσο το να είσαι ένας yes man του ισχυρού συμμάχου και να κάνεις ό,τι σου λέει, ή ακόμη χειρότερα να περιμένεις τι θα σου πει να κάνεις, γιατί δυστυχώς μερικές φορές και περί αυτού πρόκειται, αλλά αυτό που είναι το ουσιώδες είναι να μπορείς να είσαι σε θέση, εφόσον έχεις καταστρώσει εθνική στρατηγική βάθους, όπως το είχατε ωραία πει, να αυτή τη στρατηγική να την γνωστοποιείς, να την επικοινωνείς και να πείθεις τους συμμάχους σου ότι είναι αυτή που εξυπηρετεί και τα δικά τους συμφέροντα καλύτερα. Βλέπετε εσείς κάποια τέτοια τοποθέτηση, αν θέλετε, κάποια τέτοια διάθεση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής? Εγώ δεν την βλέπω. Εγώ βλέπω αυτό ακριβώς που σωστά επισημαίνετε, δηλαδή να αρκούμαστε και να είμαστε ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι θα γίνει η δήλωση του Χ, η δήλωση του Ψ, η δήλωση στήριξης του Ζ, η οποία θα μας δώσει το εσωτερικό στήριγμα, διότι δυστυχώς οι ελληνικές πολιτικές ελίτ λειτουργούν και σε αυτό το επίπεδο, δεν αντλούν την ισχύ τους και την καθιέρωσή τους από την θετική ατζέντα, και εδώ δεν εννοώ θετική ατζέντα το να καθόμαστε σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευσης με τον Τούρκο να σου βάζει 10 πράγματα, διότι ξέρει ότι θα σου πάρει τα 7, αν όχι τα 7 τα 5, θα επανέλθω σε αυτό για να σας πω και κάτι, και εσύ να αρκείσαι σε 1-2 και αυτά με τον φόβο του εκείνου ο οποίος δεν έχει το δίκαιο με το μέρος του. Αυτό είναι τραγικό. Επομένως, ο κύριος Κοέν και ο κάθετε κύριος Κοέν και ο κύριος Μπλίνκεν και οποιοδήποτε δεν μας φταίνε, με την έννοια ότι αυτό που εμείς θα τους εκθέσουμε και θα τους παρουσιάσουμε και θα τους πούμε: κύριοι, αυτή είναι η θέση μας και αυτά είναι τα οποία ζητούμε με βάση το διεθνές δίκαιο και με βάση τα εθνικά μας δίκαια, και αυτά μόνο είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε. Δεν έχουμε δει ποιες θα είναι οι αντιδράσεις των συμμαχιών μας σε μια τέτοια, εντός εισαγωγικών να πω, σκλήρινση της ελληνικής τάσης. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλει η Τουρκία να δώσει διπλά ονόματα στα στενά? Μάλιστα, κύριοι, θέλει να τα πάρετε. Ελάτε εδώ στο Βίλνιους. Αφού θέλετε να τα πάρετε, θα μας δώσετε και εμάς Λίμνο και Σαμοθράκη, άρση του ζητήματος αποστατικοποίησης. Και αν δούμε, οι Τούρκοι τότε θα το δεχτούν? Φυσικά και δεν θα το δεχτούν. Αλλά τι κερδίζει με αυτό το πράγμα? Εκθέτεις καταρχήν την Τουρκία,
αυξάνεις το σεβασμό σου στη συμμαχία σου. Δεν υπάρχει σύμμαχος αυτό. Είναι μια πλάνη που δυστυχώς έχει εδραιωθεί πάρα πολύ και καλλιεργηθεί στην ελληνική κοινωνία, ότι δεν πρέπει να ενοχλούμε τους συμμάχους. Τι καλοί που είναι οι σύμμαχοι, μας στηρίζουν, θα μας δώσουν τώρα και F-35, μας δίνουν και εκείνο, μας δίνουν και τ' άλλο. Εντάξει, έχουμε δώσει ένα σωρό βάσεις αντιπινακίου φακής, ενώ το Ισραήλ παίρνει F-35 πολλαπλάσια με ανοιχτές πιστώσεις. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά θέλω να πω εδώ ότι εμείς χαντακωνόμαστε και εμείς μειώνουμε το ύψος μας σαν χώρα. Υπονοήσατε ότι θέλετε να πείτε κάτι για τις διεκδικήσεις που αυξάνει διαρκώς η Τουρκία? Βεβαίως. Θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο σχετίζεται, γιατί σημασία νομίζω έχει και είναι καλό οι ακροατές σας να παίρνουν και μια γεύση και από εδώ τη Σκανδιναβία. Σχετίζεται με τον τρόπο που έχει λειτουργήσει η Τουρκία και η Σουηδία και η μεταξύ τους σχέση τριβής όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, υπάρχει ένα εντυπωσιακό γεγονός ότι από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, και δηλαδή πριν ακόμη φανεί καλά-καλά ότι υπάρχει πόλεμος, από τις αρχές Μαρτίου του 2022, συνέβη το εξής καταπληκτικό. Αυτά τα συζητούσαμε με ανθρώπους και με τα μετέφεραν από τη Σουηδία. Πηγαίναν οι Σουηδοί να βγάλουν διαβατήρια όσοι τους είχαν λήξει τα διαβατήρια και τους ενημερώναν οι αρχές ότι υπάρχει αναμονή ξαφνικά μέχρι τον Οκτώβριο, δηλαδή 6 μήνες αναμονή έκδοση διαβατηρίου. Και ταυτόχρονα σε δεύτερο χρόνο μαθαίναν πολλοί ότι ένας από τους λόγους καθυστέρησης ήταν ότι και τα συστήματα τα σουηδικά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στον μεγάλο όγκο ετοιμάτων διαβατηρίου και τα στέλναν τους, τα τυπώνουν στη Φινλανδία. Αυτό συνέβη διότι ο σουηδικός λαός, όταν συνειδητοποίησε ότι δεν είναι απλώς μια στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά ένα μεγάλο πράγμα, κατατρομοκρατήθηκε και τρέχαν όλοι να βγάλουν διαβατήρια ώστε, εφόσον χρειαστεί, να είναι σε θέση να μετακινηθούν. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι η Σουηδία καταρχήν, η σουηδική κοινή γνώμη, είχε έναν, να το πω έτσι, παραδοσιακό, μια παραδοσιακή ρωσοφοβία για ιστορικούς λόγους κτλ. Αυτό που έχει σημασία στη συζήτηση είναι ότι παρά το γεγονός ότι η Σουηδία στο τελευταίο διάστημα έδωσε στην Τουρκία όλα όσα τη ζητήθηκαν, δηλαδή άλλαξε τον αντιτρομοκρατικό νόμο, ένα τον κρατούμενο, έδωσε ανθρώπους κουρδικής καταγωγής, οι οποίοι ναι μεν μπορεί να μην ήταν ευθέως σχετιζόμενοι με το PKK ή μπορεί να είχαν κάποια σχέση, πλην όμως επειδή η Σουηδία δεν της το επιτρέπει ούτε ο πολιτικός της πολιτισμός, αλλά ούτε και ο τρόπος λειτουργίας του κράτους να εκδίδει ανθρώπους οι οποίοι σχετίζονται με πολιτικά ζητήματα, βρήκε για κάποιους κάποια άλοθη και τους έστειλε με τη λογική του τι είναι κύρια ναρκωτικά κτλ. Έδωσε λοιπόν, ικανοποίησε στην Τουρκία και αυτήν την απέτησή της και έχει ικανοποιήσει μια σειρά αιτήματα που απαιτούν οι Τούρκοι. Οι Σουηδοί λοιπόν, που όπως σας περιέγραψα, φοβισμένοι τόσο όντες έναντι των Ρώσων, είναι εντελώς εξοργισμένοι με τη στάση της Τουρκίας, διότι πιστεύουν οι ίδιοι πλέον ότι η ένταξή τους στο ΝΑΤΟ είναι σωτήρια για τους ίδιους, είναι πολύ σημαντική, και ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή απλώς τους ταπεινώνει. Διότι ξέρετε, για έναν Σουηδό ή έναν Σκανδιναβό, όπου η πολιτική του κουλτούρα είναι η κουλτούρα της ειρήνης, αυτό που λέμε που είναι προσανατολισμένη στην επίλυση κρίσεων και τριβών, άνθρωποι οι οποίοι δεν σηκώνουν μήγα στο σπαθί τους στην ελευθερία του λόγου, και μόνο έτσι πρέπει να ερμηνεύσει κανείς, να σας πω και το καύσιμο του Κορανίου της προάλλες εδώ, δηλαδή δεν το κάνανε οι Σουηδοί για να προκαλέσουν το θρησκευτικό αίσθημα των Τούρκων ή του Ισλάμ. Είναι μια έκφραση που κανείς πρέπει να γνωρίζει τους Σκανδιναβούς για να την αντιληφθεί. Βαριά όμως κίνηση, πρέπει να το πούμε. Έγινε βούτυρο στο ψωμί. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν ήταν αυτή η οποία έδωσε στην Τουρκία τους λόγους να βασανίσει, να το πω έτσι περαιτέρω, το ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας. Αυτή έγινε σε δεύτερο χρόνο. Εδώ το βασικό είναι ότι έχουμε μια ταπείνωση του σουηδικού κράτους από την Τουρκία σε μεγάλο βαθμό. Το να αλλάζεις εσωτερικούς νόμους του συντάγματός σου σαν σκανδιναβική χώρα για λογαριασμό
μιας χώρας που το απαιτεί όπως η Τουρκία είναι πολύ βαρύ πράγμα. Και επομένως, ακόμη και στην περίπτωση της Σουηδίας, η Τουρκία έχοντας πάρει αυτά που ζήτησε, συνεχίζει να τους βασανίζει. Και εγώ βέβαια εκτιμώ ότι δεν είναι ότι περιμένει κάτι από τη Σουηδία, τώρα παίζει το θέμα των F-16. Αλλά θέλω να πω ποιο είναι το παράδειγμα και το δίδαγμα της Σουηδίας. Εάν η Τουρκία δεν έχει κανέναν ενδιασμό και φραγμό να παίζει τέτοιο παιχνίδι με τη Σουηδία, δηλαδή να τη ζητάει ένα, να το παίρνει, να βλέπει ότι το παίρνει, να ζητάει το επόμενο, να ζητάει το επόμενο, δεν καταλαβαίνω γιατί στην Ελλάδα ακόμη διατηρούμε την ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία θα λειτουργήσει διαφορετικά. Πολύ ωραίος. Όταν έχουμε εδώ και μια ποιοτική επιπλέον τεκμηρίωση αυτής της πραγματικότητας πέραν της δικής μας εμπειρίας. Προφανώς, και κάνατε ένα πολύ ωραίο παραδειγματικό, κατά τη γνώμη μου, παραλληλισμό. Από ό,τι κατάλαβα, κυλάει το χρόνο και η αίσθησή σας είναι ότι θα κλείσουν και για διακοπές και θα το ξαναδούν από τον Οκτώβριο. Παρότι δεν θα έχουν επί της ουσίας αντιδράσεις. Ακόμη και αν υποθέταμε ότι στο Βίλνιους υπάρξει πράσινο φως, αυτό που το αρχικό κόκκινο της Ευρωπαϊκής Κύπρου. Εντάξει, κύριε Παύλο, με συγχωρείτε, εδώ διαφημίζει τώρα και η αμερικανική πλευρά και ο κύριος Στόλτεμπεργκ, γιατί δεν είχα μάλλον, θα μείνει άλλο ένα χρόνο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, η συνάντηση που θα γίνει μεταξύ του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών και του Σουηδού Υπουργού Εξωτερικών. Και εδώ τώρα είναι η τελευταία ελπίδα. Καταλάβαμε όλοι ότι είναι επικοινωνιακό αυτό. Έτσι, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι θα γίνει. Απλώς το τεχνικό ζήτημα είναι ότι το τουρκικό κοινοβούλιο δεν νομίζω ότι θα την εγκρίνει την οποιαδήποτε συμφωνία μέχρι πριν τον Οκτώβριο, γιατί νομίζω έχουν κλείσει τώρα και θα ανασυνεδριάζουν τον Οκτώβριο. Λέει εδώ φίλος ο Νικόλας, κύριε Παύλο, χθες στη συχνότητά σας ο πρέσβης επιτιμίου κύριος Χρυσανθόπουλος είπε πως παρά τους πολύ κακούς ιουνούς που αποτελούν τα όσα λέγονται και διαρρέονται για τα ελληνοτουρκικά, ο ίδιος δεν ανησυχεί, γιατί είπε πως δεν μπορεί να δεχτεί, πως καμία κυβέρνηση θα δεχτεί τις όποιες προτάσεις άλλης πλευράς, έστω και με τη συμπαραγωγή των συμμάχων. Έχει την ίδια αίσθηση ο κύριος Παύλος, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε, λέει εδώ ο Νίκος, γιατί γίνονται τόσες συζητήσεις επί συζητήσεων, εάν τελικά δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Πρέπει να σας πω ότι, διότι την άκουσα εχθές αυτή την συνέντευξη και ειλικρινά δεν γνώριζα τον κύριο Χρυσανθόπουλο μέχρι τη στιγμή που τον άκουσα. Πρέπει να σας πω ότι έτσι μηδίας ακούγοντάς τον να λέει ότι είναι, εν πάση περιπτώσει, όχι ενθουσιασμένος, αλλά είναι αισιόδοξος, και μηδίας ακούγοντας την τεκμηρίωσή του. Δηλαδή, είμαι αισιόδοξος κατ' ουσίαν, διότι πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό ήταν λίγο πολύ αυτό που είπε ο κ. Χρυσανθόπουλος. Και καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Πιστεύω ότι ίσως δεν είναι τόσο δεδομένα τα πράγματα, δηλαδή ότι εννοεί, φαντάζομαι, ότι δεν θα γίνει τίποτε κακό. Μόνον έτσι μπορεί να είσαι αισιόδοξος. Αλλά ξέρετε, μια τέτοια δήλωση ενός ανθρώπου όπως ο κ. Χρυσανθόπουλος δείχνει ακριβώς και λέει και κάτι για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η ελληνική εξωτερική πολιτική. Όταν βγαίνει τώρα διπλωμάτης, πρέσβης, επιτιμή να σου λέει ότι είμαι αισιόδοξος, δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά αυτό είναι το νόημα, διότι δεν θα συμβεί κάτι κακό, καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Και μόνο που το λέει με έναν τέτοιον τρόπο. Επομένως, δεν είμαι προφήτης για να ξέρω, και πολλοί από εμάς δεν είναι, και εδώ πρέπει να πούμε και κάτι, κύριε Σαχίνη, διότι έχει σημασία. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι το εθνικό συμφέρον υπηρετείται κατά αποκλειστικότητα και επαρκέστατα από ένα κόμμα που την χάνει να είναι η κυβέρνηση, αγνοώντας ότι δεν είναι δυνατόν οι πιέσεις που ασκούνται σε ένα διεθνές σκηνικό, οι τόσο μεγάλες πιέσεις, να μπορούν να είναι διαχειρίσιμες μόνο από ένα κόμμα ή μόνο από μία κυβερνητική ομάδα. Αγνοώντας λοιπόν οι άνθρωποι αυτή την αλήθεια, παρασύρονται και εκτιμούν ότι εφόσον έχουμε μία καινούρια κυβέρνηση, η οποία είναι ισχυρή κυβέρνηση, ναι, όντως, ο κύριος Μητσοτάκης, και μπράβο του, έχει 158 βουλευτές. Αγνοούν όμως ότι αυτή η ισχυρή κυβέρνηση από μόνη της δεν είναι ικανή συνθήκη να αποτρέψει μία εφαρμογή και υλοποίηση στρατηγικής η οποία έχει βάθος. Και θα σας πω ένα παράδειγμα.
Θυμάστε, κύριε Σαχίνη, ότι υπογράφηκε η μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο. Μάλιστα. Θυμάστε, γιατί δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή την ημερομηνία. Έχει περίπου 1,5 χρόνο. Έχει παραπάνω. Μπράβο. Μπορείτε να μου πείτε τι έχει κάνει η Ελλάδα την επόμενη μέρα αυτής της υπογραφής? Τίποτα. Για να καταλάβουμε τελικά. Τίποτα. Τι είναι πυροτέχνημα. Σας απαντώ τίποτα. Η Αίγυπτος έχει κάνει πάρα πολλά. Η Αίγυπτος έχει κάνει πάρα πολλά. Λοιπόν, εάν οριοθετείς, και μάλιστα η οριοθέτηση αυτή έγινε για να αποτραπεί το τουρκολογικό μνημόνιο. Μάλιστα. Πώς αποτράπηκε? Οι συνταγμένες και τον ΜΕ και τον ΔΕ, και τον ΜΕΝ και τον ΔΕ είναι στον ΟΗΕ. Η Τουρκία δεν το έχει αναιρέσει. Παρεμπιπτόντως, μας επέκτηνε το Κάζου Μπέλι και στην Κύπη, στην Κρήτη, για να είναι διασφαλισμένη ότι θα προστατεύσει τη γραμμή της στο τουρκολιβικό. Και άρα λοιπόν, γιατί να πρέπει να ψάξουμε και να προσπαθούμε να απαντούμε σε αιτιάσεις διαφόρων περί του ότι κάποιοι κινδυνολογούν κτλ., όταν κοιτάζουμε πίσω τα πεπραγμένα και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι αυτό το πράγμα έγινε για να σώσουμε κάτι. Εγώ δεν αξιολογώ την εθνική συνείδηση κανενός, αλλά λέω, όταν κάνεις μια τέτοια εκστρατεία, όταν οριοθετείς με την Αίγυπτο και αυτό το πράγμα δεν το συνεχίζεις, και δεν το συνεχίζεις όχι μόνο στην κατεύθυνση της πλήρους οριοθέτησης, για να μην πάμε στη συζήτηση γιατί δεν έχουμε κάνει ακόμη με την Κύπρο, τα είπατε στην αρχή, αλλά δεν το συνεχίζεις ούτε στην κατεύθυνση του να αρχίσεις να καλλιεργείς τους καρπούς που αυτό το χωράφι που έχεις ανοίξει θα σου δώσει. Επομένως, τι συζητάμε τώρα, αφού τα ίδια τα γεγονότα μιλούν για την φύση των πραγμάτων που έχουν γίνει και που έρχονται? Τι συζητάμε, κύριε Παύλο μου, εδώ ξαναθερμαίνουμε εμείς, όχι η Τουρκία, τη συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Έχουμε 26 στρατιωτικού τύπου, τα έλεγα χθες, 3 πολιτικού, 29. Προσθέτουν άλλα 3 οι Τουρκοί. Το βασικό είναι πώς θα πετάνε τα αεροσκάφη τα δικά τους στο Αιγαίο και δεν θα ενοχλούνται. Και συζητάμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που κάθε φορά η Τουρκία τα πυροδοτούσε να διαλυθούν. Εκεί είμαστε. Εμείς εκεί, το χαβά μας. Να το πω και εγώ τουρκικά. Έτσι ακριβώς, και ο λόγος που αυτό συμβαίνει είναι ότι δεν υπάρχει στην Αθήνα, δυστυχώς, ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας το οποίο Μάλιστα. θα λειτουργεί με αποκλειστικά κριτήρια. Ξέρετε, εδώ στη Σκανδιναβία, στην Νορβηγία που ζω εγώ, οι χώρες λειτουργούν ανεξαρτήτως των κυβερνήσεων. Υπάρχουν οι μηχανισμοί, υπάρχουν συστήματα, υπάρχουν δομές, είναι κράτη ισχυρά, δομές εξουσίας, οι οποίες δεν περιμένουν τον κύριο Χ που θα είναι υπουργός για να υλοποιήσουν το σκοπό της ύπαρξής τους. Επομένως, όταν δεν έχεις ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, η Κύπρος θα έκανε, στο οποίο δεν θα προείσταται, αποφασίζουμε και διατάσσουμε κάποιος ο οποίος θα είναι μια μεμονωμένη μονάδα και άρα πολύ επιρρεπής σε πιέσεις από διάφορες πλευρές, αν όχι και τοποθετημένος. Λοιπόν, όταν θα έχεις λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων, ο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, η οποία θα βλέπει όλο το πρόβλημα, να συζητήσουμε, κυρία Σαχίνη, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στον απόϊχο της εκλογικής πανωλευθερίας Νέας Δημοκρατίας στη Θράκη, που απέδειξε ότι ο Δερβέναγας είναι το τουρκικό προξενείο. Να συζητήσουμε τι? Να συζητήσουμε ότι επί 4 χρόνια η κυρία Μπακογιάννη δεν κατόρθωσε ως πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη Θράκη να κάνει το αυτονόητο, να θεσπιστούν πράγματα τα οποία θα ανασχέσουν και θα έπρεπε ήδη να είχαν ανασχέσει την επιρροή του τουρκικού προξενείου, και φτάνει η ίδια να μην μπορεί ούτε για τον εαυτό της και ενώ το κόμμα της να μαζέψει ψήφους στο δεύτερο γύρο. Υπήρξε επανολευθερίας και στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Θέλω δηλαδή να πω ότι τα μέτρα και είναι αστείο να κοιτάει κανείς. Θέλω να πω ότι δεν τα λέτε τυχαία. Πέρα από την ιδιαίτερη σχέση καταγωγικά, έχετε διδάξει στη μουσουλμανική μειονότητα. Τώρα, θέλω να ακούσετε μια επισήμαση του φίλου μου του Μιχάλη, που χρόνια τώρα τεχνικά ψάχνει τα ζητήματα συντεταγμένων σημείων βάσης. Μας λέει εδώ, μην ψάχνετε αν ο Σίσι με τον Ερντογάν θα πάνε άμεσα σε οριοθέτηση ΑΟΣ. Θα κάνουν κάτι πιο απλό. Η Τουρκία ζητάει από την Αίγυπτο αρχικά τα σημεία βάσης πρόσωψής της προς Αφρική να ταυτιστούν με της Αιγύπτου ως αντικρινά, και μετά τα σημεία βάσης του χάρτη της Σεβίλης
Κουφονήσι, Κάστελος, Καρπάθου, Χίνα, Ρόδου, Στρογγύλη, να μην αναγνωριστούν. Κάτι που με την οριοθέτηση στην τηματική Αιγύπτου Ελλάδας έχει συμβεί ήδη με το Κουφονήσι. Το έχουμε εξαιρέσει. Η Τουρκία δηλαδή, λέει ο Μιχάλης, ζητάει από την Αίγυπτο να αναγνωρίσει αρχικά την πρόσωψη της Τουρκίας προς Αφρική. Το 2008, σας θυμίζω, τότε που τα βρίσκαν με άλλη κυβέρνηση, ο Μόρση ήταν, είχαν δώσει σημεία βάσης τα ίδια που έδωσαν με Λιβύη 18 σημεία. Αυτό είναι το παιχνιδάκι, λέει, σε πρώτη φάση. Αυτό μας το λέει ενημερωτικά. Δεν αποκλείεται. Ακούγεται όχι μόνο αληθοφανές, αλλά ακούγεται και ότι ταιριάζει πολύ σωστά στην ανάγνωση του τρόπου με τον οποίο η Τουρκία δημιουργεί τα τελεσμένα. Μάλιστα. Και να υπενθυμίσω εγώ ότι ένας από τους κορυφαίους χαρτογράφους Μεσογείου, ο Κύπριος, ο κύριος Ζήνωνος, έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να λέει το Α και το Ω είναι κλείσιμο κόλ. Λοιπόν, γραμμές βάσης, ευθείες γραμμές βάσης, σημεία βάσης, κανείς δεν ακούει. Θέλω να κλείσουμε σήμερα, κύριε Παύλο, θα σας φέρω στα χωράφια σας με κάτι. Μάλιστα. Είναι ερώτηση ενός φίλου από τα Βρυλίσια. Λέει καλημέρα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Παύλο, μιας και ζει στην Νορβηγία. Βλέπουμε οι σκανδιναβικές χώρες να εντάσσονται στο ΝΑΤΟ, προς απογοήτευση βέβαια, λέει, γιατί πάντα κρατούσαν μια στάση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σχετική ουδετερότητας. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και το ΝΑΤΟ τότε όμως υποτίθεται υπηρετούσε σκοπούς άγιους. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, λέει, το προσπερνώ. Οι Σκανδιναβοί δεν έχουν δείξει σημάδια παραφροσύνης και βλέπουμε ότι σχηματίζουν κατά κάποιο τρόπο ενιαίο σκανδιναβικό στρατό. Μήπως το άμεσο μέλλον τελικώς την κάνουν και στο ΝΑΤΟ, δηλαδή είμαστε στο ΝΑΤΟ να λένε οι Σκανδιναβοί, αλλά μας μαδεύουν και πυρηνικά, βρε παιδιά, και σχηματιστεί μια αυτόνομη Σκανδιναβία εντός του ΝΑΤΟ με όλα τα δικαιώματα του ΒΕΤΟ. Αυτό είναι ένας παλιός σχεδιασμός, λέει ο φίλος, δεν το λέω εγώ, το έχει γράψει ο παλιός δημοσιογράφος και υπουργός ο Γιώργος Ρωμαίος στο Βήμα πριν μερικά χρόνια. Πώς το ακούει, λέει ο κύριος Παύλος? Εντάξει, ειλικρινά να σας πω, από αυτό που βλέπω εγώ εδώ, θεωρώ ότι ο προσανατολισμός των ισχυρών σκανδιναβικών χωρών, δηλαδή και της Σουηδίας και της Νορβηγίας, είναι τόσο σταθερά πλέον δυτικό-κεντρικός, που θα το έβλεπα απίθανο να υπάρξει μια εντός του ΝΑΤΟ δημιουργεί ακόμη και μια άτυπη υποσυνασπισμού, αν θέλετε, μια υποδότητα. Οι χώρες αυτές άλλωστε φαίνεται και τώρα ακόμη περισσότερο. Θα σας πω και ένα εντυπωσιακό. Υπάρχει ένα νησί της Σουηδίας το οποίο μπαίνει σχεδόν στον κόλπο της Αγίας Πετρούπολης. Αυτό είναι σουηδική κυριαρχία, το Γκότλαντ. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτό το νησί υπάρχουν Σουηδοί που ζουν, υπάρχουν κάποιες μικρές μονάδες ατού κτλ. Ένας από τους λόγους που οι Σουηδοί διάκυνται και με αυτόν τον τρόπο προς τη Ρωσία είναι ότι συχνά πυκνά οι Ρώσοι εκεί κάνουν αναδύσεις πυρηνοκίνητων υποβρυχίων τους, ας πούμε, για να περνάνε ένα μήνυμα στους Σουηδούς, και μάλιστα πριν κάποιο διάστημα, περίπου ένα έτος, ένα ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο είχε βγει στον κόλπο της περιοχής της Στοκχόλμης και απλώς ένας λουόμενος το εντόπισε και το ανέβασε στα social media και είπε ότι χαίρομαι πάρα πολύ που το πολεμικό μας ναυτικό είναι τόσο κοντά μας. Και έκανε το Υπουργείο Άμυνας της Σουηδίας ανακοίνωση ότι αυτό δεν ήταν δικό μας. Και καταλαβαίνετε τι έγινε μετά. Θέλω να πω ότι μολονότι οι Σκανδιναβοί έχουν αυτήν την τοποθέτηση, τη θέση απέναντι στους Ρώσους, ταυτόχρονα δεν φαίνεται να τους ενοχλεί και πάρα πολύ το γεγονός ότι η συμμαχία λειτουργεί με έναν τρόπο όπως λειτουργεί, ο οποίος θα τους οθούσε στο να διαμορφώσουν μια δική τους, αν θέλετε να το πω έτσι, ξεχωριστή ταυτότητα εντός του ΝΑΤΟ. Αλλά άλλωστε το γεγονός ότι έχουμε επί σχεδόν 10 χρόνια Γενικό Γραμματέα τον Γιάνς Στόλτεμπεργκ δείχνει ότι τουλάχιστον για την Νορβηγία δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, και οι πολιτικές ελίτ, οι νορβηγικές, όπως και οι σουηδικές, είναι, θα έλεγα πλέον, στο μεδούλι νατοϊκές, ελαίο Ρωσίας. Όχι, προσέξτε, το ξαναλέω, ελαίο της δικής τους ταυτοτικής συνείδησης, αλλά ελαίο Ρωσίας. Μάλιστα. Είναι σαφής η προσέγγιση. Κύριε Παύλο, θέλω να σας ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε. Κύριε Σαχίνη, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, και ένα τελευταίο πράγμα να με επιτρέπετε που ήθελα να το πω στην αρχή. Ήθελα να σας συγχαρώ,
διότι ακούγοντας χθες κάποια στιγμή αποσπασματικά και εκ των υστέρων τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Βουλή, πρόσεξα ότι επιτέλους, το εννοώ αυτό το επιτέλους, και για πρώτη φορά, δύο φορές αναφερόμενος στις διαφορές με την Τουρκία, χρησιμοποίησε ενικό αριθμό. Μάλιστα. Και μίλησε μόνο για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Μάλιστα. Δεν υπήρξε αναφορά στις θαλάσσιες ζώνες και ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω όταν λέω ότι πρέπει να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω και ως Έλληνας πολίτης, διότι όλους αυτούς τους μήνες έχετε κάνει ένα τεράστιο άοπνο αγώνα, το παρακολουθώ και θεωρώ ότι σε αυτό δεν είστε άμυρος. Καλά. Μακάρι τα λόγια να είναι πράξεις, κύριε Παύλο, και τότε αυτό είναι άλλο θέμα, θα είναι κέρδος για όλους και πρώτα για την Ελλάδα.